Κοιτάξτε, έχουν γίνει διάφορες προεργασίες. Να πούμε καταρχάς ότι η συμφωνία αρχίζει να συζητείται από το 2009. Έχει περάσει διάφορες προβλεπόμενες φάσεις και τώρα θα εκκρεμούσαν οι αποφάσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων, όπως αποφασίστηκε να ζητηθεί. Εμείς έχουμε πει το ναι. Ναι, μέσα στις διαδικασίες ευρωπαϊκές, ναι. Όπως και το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών. Το Εθνικό Κοινοβούλιο, εσείς όλοι δηλαδή οι βουλευτές, έχει πει ότι συμφωνεί ως Ελλάδα σε αυτό, οι βουλευτές μας έχουν πει σε αυτό, ναι, αυτό ρωτάω. Όχι, το Εθνικό Κοινοβούλιο δεν έχει ασχοληθεί, παρά μόνο η Επιτροπή, η Ειδική Επιτροπή, στην οποία αναφερθήκατε λίγο πριν. Η Ελλάδα όμως ως Ελλάδα, στις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, βεβαίως συμμετείχε. Όπως προβλέπετε, η συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά όργανα. Απλά το ρωτώ σε πολιτικό επίπεδο, διότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω με το φτωχό μου το μυαλό πώς είναι δυνατόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πηγαίνεις ως Ελλάδα να λες ναι, όταν το Εθνικό σου Συμβούλιο δεν έχει κάνει τον αρμόδιο διάλογο, βρίσκεται, δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει πει η ίδια η κοινωνία αυτό το ναι, και λες το ναι την ώρα που βλέπεις σε αντίστοιχη περίπτωση ένα μικρό κρατήδιο, μια περιοχή του Βελγίου, η Βαλονία, να λέει όχι και να μπλοκάρει όλη την απόφαση. Καταλάβατε. Εδώ θέλω να δω πώς γίνεται αυτό. Θα σας εξηγήσω. Η μέχρι τώρα διαδικασία, έτσι όπως προβλεπόταν, δεν ενέπλεκε τα εθνικά κοινοβούλια. Οι χώρες μέλη δηλαδή, μπορούσαν να εκφράσουν την άποψή τους σε όλη τη διαδικασία της εξέλιξης των διαπραγματεύσεων. Με τη συμμετοχή στο Συμβούλιο των Υπουργών, των αρμοδίων που συμμετείχαν σε διάφορες συνεδριάσεις κατά καιρούς και βεβαίως κατεξοχήν στο Συμβούλιο, όπου οι κυβερνήσεις παίρνουν μέρος στο ανώτατο επίπεδο τους με τους πρόεδρους και τους πρωθυπουργούς τους. Γιατί όλη αυτή η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι συμφωνία τελικά θα εκφραζόταν από το Συμβούλιο. Και παράλληλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως έχει τη δική του συμμετοχή σε όλη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και την απόφαση την οποία θα πάρει. Την τελευταία στιγμή, δηλαδή πριν από μερικούς μήνες, συζητήθηκε η εμπλοκή των εθνικών κοινοβουλίων. Δηλαδή, πέραν της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης... Συζητήθηκε ή αποφασίστηκε? Αποφασίστηκε. Οπότε εμπλέκονται τα εθνικά κοινοβούλια και εξ αυτού του λόγου συστήθηκε και η δική μας η Επιτροπή. Εσείς ως ειδική επιτροπή, επειδή το κουβεντιάζετε ακόμα, έχετε αποφανθεί, έχετε εκφράσει γνώμη? Όχι, έχουμε συζητήσει, έχουμε ενημερωθεί για διάφορα επιμέρους θέματα. Έχουμε εκφράσει γνώμη, δεν έχουμε όμως ψηφίσει, δεν έχουμε αποφασίσει. Τι γνώμη έχετε εκφράσει? Η κατά πλειοψηφία άποψη είναι να εισηγηθούμε στο Εθνικό Κοινοβούλιο να υπερψηφίσει την συμφωνία. Μάλιστα. Δεν έχετε όμως ακόμα αποφασίσει, δεν έχετε ψηφίσει, λέτε. Δεν έχουμε αποφασίσει αυτά, και εμείς... είμαστε σε θέση να εισηγηθούμε στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία μας ως Επιτροπή. Κύριε Δανέλη, μια πληροφορία ακόμα. Η απόφαση, και μετά θα έρθω στη δική σας την γνωμοδότηση. Η απόφαση των εμπλακούν τα Εθνικά Κοινοβούλια, πότε βγαίνει στον αέρα και λέει ότι πρέπει να έχουμε απόφαση των Εθνικών Κοινοβουλίων? Είναι θέμα των τελευταίων 2-3 μηνών. Το θέμα λέτε ότι συζητείτε από το 2009. Ωραία. Γιατί να σας εξηγήσω, γιατί δεν είναι κάτι καινούριο, οι διακρατικές συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται δεν περνάνε όλες από κύρωση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Κάποιες όχι. Δεν είναι δηλαδή μια εξαίρεση αυτή που, η οποία ακολουθήθηκε στην διακρατική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά. Αναρωτιέμαι τότε, από την άλλη περίπτωση εγώ επιμένω, σας είπα, το φτωχό μου το μυαλό επιμένει, πώς είναι δυνατόν από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια απόφαση να υπάρχουν αποφάσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων, πώς εμείς ως Ελλάδα πάμε και λέμε το ναι, όταν η αρμόδια επιτροπή δεν έχει... Προσέξτε, αυτό έχει προηγηθεί όπως έχει προηγηθεί και το ναι του Βελγίου. Δεν περίμενε τη Βαλωνία. Στη συνέχεια προέκυψε το όχι της Βαλωνίας. Δεν υπάρχει κάτι το συνωμοσιολογικό. Ακολουθήθηκε μια διαδικασία από μάλιστα πολύ χρόνο. Όπου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή, οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις με τα αντίστοιχα όργανα του Καναδά
επί Μακρόν ασχολήθηκαν με όλα τα κεφάλαια της συμφωνίας. Τότε υπήρχε λόγος να βάλουν αυτό τον όρο ότι θα πρέπει να αποφασίσουν πριν από 2-3 μήνες τα εθνικά κοινοβούλια, όταν επί Μακρόν το συζητούν από το 2009, και για ποιο λόγο να εντάσσουν μέσα τις ειδικές επιτροπές, όλους εσάς, την κοινωνία των πολιτών, των κοινωνικών φορέων σε αυτές? Δηλαδή, εδώ καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι λίγο τρίπιο το πράγμα, από κάπου μπαζεί. Όχι, όχι, δεν μπαζεί, δεν μπαζεί. Απλά η διαδικασία, όπως σας είπα και λίγο πριν, ακολουθήθηκε όπως ακολουθείται στις συνήθεις περιπτώσεις των διακρατικών συμφωνιών. Τώρα, το ότι προέκυψε η επιθυμία πολλών εθνικών κοινοβουλίων μετά από τις κινήσεις, διαφόρες κινήσεις περιβαλλοντικής οργανώσεις, κινήσεις πολιτών κτλ. Ασκήθηκε πίεση ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν άποψη. Και μέσω βεβαίως αυτών να εκφράσουν τις απόψεις τους και να το τηρήσει, και να το τηρήσει όποιος θέλει, δηλαδή να αποφασίσει το εθνικό του κοινοβούλιο, εφόσον υπάρχουν από κινήσεις πολιτών, από φορείς, έτσι θέλετε να το πείτε? Προσέξτε, η κύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια της συμφωνίας ήρθε εκ των υστέρων και θα τηρηθεί. Και θα είναι αποφασιστική βεβαίως. Η απόφαση μάλλον των Εθνικών Κοινοβουλίων θα είναι υλοποιήσιμη. Ναι. Και εδώ δημιουργούνται άλλα ζητήματα στο ότι θα υπάρχει μια συμφωνία πιθανώς για κάποια μέλη της Ευρωπαϊκής Την οποία έχουν προαποφασίσει να πούνε το ναι και έρχονται και στη συνέχεια απλά τα Εθνικά Κοινοβούλια να το επικυρώσουν, αν και βάλανε τον όρο για Εθνικά Κοινοβούλια που δεν έχουν συνεδριάσει τα Εθνικά Κοινοβούλια και δεν έχουν πει το ναι. Να το επικυρώσουν ή να το αρνηθούν, έτσι. Μάλιστα. Εμείς είμαστε σε μια τέτοια φάση που να μπορούμε να το επικυρώσουμε ή να το αρνηθούμε στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί αυτός ο διάλογος, εφόσον η αρμόδια επιτροπή ακόμα δεν έχει ψηφίσει, δεν έχει πάει την εισήγησή της, δεν έχετε αποφασίσει μέσα στη Βουλή. Γι' αυτό το λόγο δεν έχει συνέλθει ακόμα το Εθνικό Κοινοβούλιο ώστε να αποφασίσει τη στάση που θα κρατήσει. Μάλιστα. Μα ούτως ή άλλως έχουμε πει το ναι. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχουμε πει ήδη το ναι. Μπορεί να ανατραπεί. Όπως σας ξαναείπα ότι και το Βέλγιο έχει πει το ναι. Και όμως η Βαλλονία είπε όχι. Και μάλιστα, για αυτόν τον λόγο έχουμε εμπλοκή σήμερα. Δεν είναι μια... Δεν ξαναλέω και χρησιμοποιώ τον ίδιο όρο. Δεν υπάρχουν συνωμοσιολογικά παιχνίδια και ερμηνείες πίσω από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Τώρα, το θέμα είναι κάποια στιγμή να μπούμε επί της ουσίας και να δούμε τι προβλέπει αυτή η συμφωνία. Τι προβλέπει η συμφωνία για τα ελληνικά συμφέροντα και τι προβλέπει αυτή και πού πρέπει να φοβόμαστε και πού πρέπει να θεωρήσουμε ότι μας ωφελεί. Γιατί είναι μια συμφωνία που γίνεται για να διευκολυνθεί το εμπόριο, να διευκολυνθεί η μετακίνηση αγαθών, η μετακίνηση προσώπων, η μετακίνηση κεφαλαίων, έτσι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία και να βελτιωθούν οι συνθήκες οι εμπορικές. Αυτό το πάτε στα ωφέλη, φαντάζομαι. Αυτό θα είναι πράγμα. Ωραία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, μισό λεπτό όμως τώρα. Διότι όταν ήσασταν ευρωβουλευτής και μιλούσαμε για αυτό το θέμα, ότι θα ερχόταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Και συμμετείχα στις επιτροπές. Και συμμετείχατε στις επιτροπές. Εμένα μου είχατε αφήσει, που συζητούσαμε όταν συζητούσαμε, μου είχατε αφήσει ανοιχτό το παράθυρο των πολύ μεγάλων επιφυλάξεων για το εάν τελικώς τα ωφέλη θα είναι περισσότερα ή λιγότερα από αυτά που ως δυσμενή μπορεί να έρχονται. Μπράβο. Γιατί πίσω από την μικρή συμφωνία, αφού δεν πέρασε αρχικά η μεγάλη Ηνωμένες Πολιτείες και TTIP, μπαίνουμε ως προάγγελος ΣΕΤΑ Καναδάς για να πάμε λίγο παρακάτω στη μεγάλη. Ακούστε τώρα, εδώ είναι κρίσιμο. Όταν μιλούσαμε και τις επιφυλάξεις που εξέφραζα και τις εκφράζω ακόμα, αφορούσαν την TTIP και όχι τη ΣΥΤΑ. Η ΣΥΤΑ έχει την ατυχία, να το πω έτσι, να περπατάει και να τίνει να ολοκληρωθεί στη σκιά της TTIP, την οποία πριν λίγο δεν ήξερε κανείς. Είναι άλλο πράγμα η TTIP, άλλο πράγμα η ΣΥΤΑ. Είναι άλλο το περιεχόμενο, είναι άλλοι οι όροι και είναι και άλλες οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλη του Καναδά. Η νομοθεσία του Καναδά, προσέξτε, ακούστε με σε αυτό. Η νομοθεσία του Καναδά για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, με την ποιότητα των τροφίμων, με τις εργασιακές σχέσεις, είναι απείρως
κοντύτερα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα από ότι είναι εκείνη η νομοθεσία αντίστοιχη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά, γιατί εδώ γίνεται όλος ο καυγάς. Εάν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει έκπτωση στα υψηλών απαιτήσεων δικά της πρότυπα, στο εμπόριο, στην παραγωγή, στην αγροδιατροφικά προϊόντα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει, τα υψηλά πρότυπα λοιπόν αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να τα μειώσει, δεν θέλει να τα τσαλακώσει και δεν θέλει να έχει ανταγωνιστικά προϊόντα ομοειδή από την άλλη πλευρά, τα οποία δεν θα πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, αυτούς τους όρους, και βεβαίως θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά οικονομικά. Εκεί γίνεται και ο μεγάλος καυγάς για την TTIP. Με την ΣΕΤΑ όμως, με τον Καναδά, υπάρχει μια άλλη οριμότητα και υπάρχει μια άλλη συνάφεια των προτύπων των παραγωγικών. Υπάρχει ένα ζήτημα στην συμφωνία με τον Καναδά που δημιουργεί ερωτηματικά, παρότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από την πρώτη εμφάνισή του, που έχει να κάνει με τον μηχανισμό διαιτησίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρήσεων που θα έρθουν να επενδύσουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Καναδά. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μια υπέρβαση του δικαστικού πλαισίου, του δικαστικού συστήματος της κάθε χώρας. Δώστε μου ένα παράδειγμα, σας παρακαλώ, για να το καταλάβω, γιατί εγώ, ναι, όσο συνεχίζετε να μιλάτε, έχω όλο, έχω συνεχώς, σας συνεχώς άλλα ερωτήματα. Ακριβώς άλλα ερωτήματα, ναι, με πολύ, ναι, πολύ μεγάλες επιφυλάξεις. Για δώστε μου ένα παράδειγμα, ναι, για να δούμε γι' αυτό τον μηχανισμό διαιτησίας, ναι, τι ακριβώς λέτε ότι υπάρχει ερωτηματικό. Επειδή λοιπόν το δικαστικό σύστημα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μεγάλες διαφορές ταχυτήτων μεταξύ από κράτος σε κράτος, εμφανίζει συμπτώματα δυσλειτουργιών και κυρίως μεγάλων καθυστερήσεων στην επίλυση οικονομικών διαφορών μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ανταγωνιστή της, μεταξύ μιας επιχείρησης και του κράτους. Έτσι, το ζούμε. Λέμε ότι η κρίση στο δικαστικό σύστημα το ελληνικό, η μεγαλύτερη έκφραση της κρίσης είναι η μεγάλη καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης, που φτάνει πολλές φορές στην άρνηση δικία. Αυτό φοβούνται διάφοροι επιχειρηματικοί κύκλοι, διότι το ξέρουμε πολύ καλά και το λέμε, ότι εμείς στην Ελλάδα που έχουμε τόση ανάγκη επιχειρηματικότητας και επενδύσεων, ένας από τους λόγους που δεν είναι φιλικό το περιβάλλον το ελληνικό είναι η δικαιοσύνη και η καθυστέρηση απόδοσης της απονομής της δικαιοσύνης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ζητείτε να υπάρχει ένα άλλο σύστημα, ένα σύστημα στο οποίο θα μετέχουν βεβαίως δικαστικοί, νομικοί και τα λοιπά από τα κράτη-μέλη και από την άλλη πλευρά της συμφωνίας, δηλαδή από τον Καναδά, τα οποία συστήματα θα εκδικάζουν τις τυχόν προσφυγές κάποιων επενδυτών ή του κράτους απέναντι στους επενδυτές, ή σε μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, μεταξύ των επενδυτών δηλαδή ή της αγοράς. Μάλιστα. Πάντως είναι το ζήτημα στο οποίο υπάρχουν μεγαλύτερες τριβές σήμερα. Δεν σας έχει προβληματίσει το γεγονός, μισό λεπτό, δεν σας έχει προβληματίσει, ναι, γιατί είπατε ότι ακόμα δεν έχετε ψηφίσει σε αυτή την ειδική επιτροπή, την αρμόδια επιτροπή. Πότε υπολογίζετε εσείς να πάτε με την καταπλειοψηφία θετική σας γνωμοδότηση στο κοινοβούλιο, κύριε Δανέλη? Δώστε μου μια απάντηση σε αυτό. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο του χρονοδιαγράμματος. Ωραία. Όταν θα είσαστε έτοιμοι, ναι, πάνω σε αυτά τα οποία αναφέρετε, έρχεται ένα μήνυμα από κάποιον που σας ακούει πάρα πολύ προσεκτικά ή, ναι, κάποιον δεν ξέρω, και λέει, ναι, το εξής. Ναι. Μα δεν είναι οι ίδιες οι πολυεθνικές και στην ΣΕΤΑ και στην TTIP? Ναι. Γιατί κάνει το διαχωρισμό, ναι, κύριος Δανέλης? Δεν είναι. Μπράβο. Γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις. Βεβαίως οι πολυεθνικές λειτουργούν με τις ίδιες λογικές, με τις ίδιες διαδικασίες, την ίδια μεθοδολογία. Όμως η εθνική νομοθεσία της έδρας της κάθε επιχείρησης είναι αυτή που καθορίζει τα πλαίσια της παραγωγής της επιχείρησης. Και όταν μιλάμε, κυρίως όταν μιλάμε για αγροδιατροφικά προϊόντα, που είναι το μεγάλο ζήτημα, έτσι, των διαφορών προτύπων, όταν μιλάμε για τα αγροδιατροφικά προϊόντα, τότε το εθνικό πλαίσιο είναι αυτό που καθορίζει την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, το ότι ταυτοποιεί ένα προϊόν. Με αυτή την έννοια, εκεί που έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα με τις ΗΠΑ,
λόγω μεταλλαγμένων, λόγω μη ελέγχου, λόγω όλου αυτού που λέμε ότι είναι, συνιστά τη μεγάλη διαφορά την ποιοτική των προϊόντων που παράγονται στην Ευρώπη από αυτά που παράγονται στις ΗΠΑ. Αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε απόστασης με τις ΗΠΑ στη TTIP δεν το έχουμε στη ΣΥΤΑ. Μάλιστα. Για να σας πω και κάτι άλλο. Το τελευταίο σας παρακαλώ. Το τελευταίο. Ότι πρέπει να ξέρουμε ότι μία συμφωνία είναι πολύ καλύτερη από τη μη συμφωνία. Διότι στη μη συμφωνία, ακριβώς επειδή το μεγάλο κεφάλαιο, οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές, έχουν τη δυνατότητα με τα δίχτυα που διαθέτουν και με τις δυνατότητες που έχουν να προβάλλουν και να προωθούν τα προϊόντα τους, να κάνουν ό,τι θέλουν παρακάμπτοντας διάφορα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που δεν έχουν το πλαίσιο της προστασίας και του ορισμού των κανόνων του παιχνιδιού. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως, ξέρετε, ανοίγεται επίσης ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Βέβαια. Για το εμπόριο, τις συμφωνίες, τι ναι, παίζεται. Δούνε και λαβήν είναι το πράγμα, τι υποσχέται πάντα, η μία πλευρά στην άλλη πλευρά. Να που έρχεται ο φίλος μου. Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, εκεί που έχεις τα συγκριτικά σου εγώ θα κρατήσω το εξής. Πήγαμε και είπαμε ναι, ενώ το Εθνικό Κοινοβούλιο δεν έχει πει το ναι ακόμα. Όχι, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Μου το είπατε. Ναι, δεν είναι όμως αυτό το ζήτημα. Όλα τα κράτη μέχρι. Μπορεί να ανατραπεί σε περίπτωση που το Εθνικό Κοινοβούλιο πει όχι. Να, και γιατί ερχόμαστε. Η Ελλάδα να είναι εκτός. Δηλαδή όλες οι ευρωπαϊκές, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Βλέπω και τη Βαλλονία. Και τι θόρυβος έχει προκληθεί. Θα δούμε πώς θα καταλήξει όμως. Γιατί είναι το ένα από τα τρία ομόσπονδα. Μάλιστα. Είναι ένα από τα τρία ομόσπονδα. Μάλιστα. Του Βελγίου. Μάλιστα. Το Βέλγιο έχει πει ναι. Και σας λέω, να σας πω κάτι απλό για να κλείσουμε εδώ, γιατί ο χρόνος πάντα μας κυνηγάει. Η φέτα, η περίφημη φέτα που είναι ένα μεγάλο ζήτημα για μας. Εάν πάμε στη συμφωνία, θα σταματήσει να παράγεται από εδώ και μπρος φέτα στον Καναδά που θα ονομάζεται φέτα. Τύπου φέτας. Προϊόν που θα ονομάζεται φέτα. Και στα επόμενα 5 χρόνια, αυτά που κυκλοφορούν έχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις ώστε να φαίνεται πια ότι δεν θα είναι φέτα, θα είναι τύπου ελληνικής φέτας ή δεν ξέρω πώς τα λέγεται. Μάλιστα. Εάν δεν κάνουμε συμφωνία, προσέξτε, αν δεν καταλήξουμε σε μια συμφωνία, τότε οποιοδήποτε παραγωγός γαλακτοκομικών προϊόντων στον Καναδά θα έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα προϊόν και να το ονομάζει φέτα, και ας μην έχει καμία σχέση με φέτα. Γιατί η προστασία των ΠΟΠ και των ΠΓΕ έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Λειτουργεί μόνο μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια, όχι έξω. Έχουμε πολύ ψωμί. Εάν κάνουμε συμφωνία με έναν τρίτο, βεβαίως θα τα πούμε. Εάν κάνουμε συμφωνία με τρίτους και βάλουμε τέτοιους όρους, προφανώς μας ωφελούν. Λοιπόν, δούμε λοιπόν τι θέλουμε εμείς να κερδίσουμε.